Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στη δυνατή νεροποντή που έπληξε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Είδαμε το πώς έγινε η εικόνα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καλοκαιρινή κακοκαιρία προβληματίζει τους αγρότες για τυχόν ζημιές. Πριν από λίγη ώρα έβρεχε και σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Κύριε Χιλετζάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θέλω να μου πείτε και να μου δώσετε την εικόνα που επικρατεί, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε ότι για τους αμπελουργούς μια τέτοια βροχή αυτή την περίοδο δεν είναι καλή. Ναι, οι αμπελουργοί έχουμε μπει στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Ήδη οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ξεκινήσει τώρα και 4-5 μέρες και γίνεται η συγκομιδή. Αυτές οι ποικιλίες είναι οι ποικιλίες που έχουν βάλει τα λεγόμενα bricks, ζάχαρα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Επομένως, στις επόμενες μέρες είναι μια τυφλή ζημιά, ήταν μια δυνατή πλημμυρικό φαινόμενο. Ακριβώς. Βλέποντας αυτή την εικόνα στο ρεύμα, αντιλαμβάνομαι στον εικόνα που την καταγράφεται κυρίως στο χειμώνα. Ναι, ναι, ήταν ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Είχε διάρκεια περίπου μίας ώρας. Πάρα πολλά αμπελοχώρια, ο προφήτης Ηλίας, οι αρχάνες, οι ασίτες που τηλεφωνήσαμε με συνάδελφους και έστελνε και ο ένας αλλονού βίντεο. Τα γνωστά τώρα με τα τηλέφωνα, ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Είναι τυφλή ζημιά, δεν μπορούμε να τη δούμε σήμερα, θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Το φαινόμενο, από ό,τι βλέπουμε και εμείς, θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το απόγευμα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να είμαστε μάρτυρες χαλαζόπτωσης, γιατί οι συνάδελφοί μας απάνω στη Χαλκιδική πριν από μερικές μέρες κυριολεκτικά χάσανε και το κεφάλαιο που λέγεται αμπέλι. Είδαμε τους δυνατούς ανέμους να ρίχνουν αμπέλια και τη χαλαζόπτωση κυριολεκτικά να τα κόβει τα αμπέλια και τις κλάδιες και τα φύλλα και όλα. Επομένως, χάνεται και το κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, η βροχή είναι μια τυφλή ζημιά που θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει. Το μέγεθος της καταστροφής από αυτή τη βροχή, από την εμπειρία σας, είστε ένας έμπειρος άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, κύριε Χιλετζάκη. Θα μπορούσε να αποτελέσει πλήγμα και για μια ολόκληρη σοδιά, ας πούμε. Ναι, αν το φαινόμενο συνεχιστεί και τα αμπέλια σε κάποιες ειδικά μεσοπρόημες και πρώιμες περιοχές που έχουν ξεκινήσει να βάζουν τα bricks στα ζάχαρα, ναι, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί η συγκομιδή, όπως και να είναι, θα γίνει μετά τις 15 Αυγούστου στη Σουλτανίνα επίσημα. Και 1 Αυγούστου θα έχουμε σουλτανίνες, αλλά επίσημα από τις 15 Αυγούστου και μετά καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπου ένας μήνας και αν ο μύκητας που λέγεται Βοτρίτης ξεκινήσει από τώρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και θα το πω και στη γλώσσα των παραγωγών. Δεν υπάρχουν τα σκευάσματα για να τον αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε τις υπολειμματικότητες και είναι περιορισμένος ο χρόνος πλέον ψεκασμού και σκευασμάτων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μύκητα που λέγεται Βοτρίτης. Πάμε τώρα, κύριε Χιλετζάκη, σε ένα θέμα που νομίζω καίει την Κρήτη, θα εξακολουθήσει να την απασχολεί. Η αντίστροφη μέτρηση για τους δασικούς χάρτες έχει ξεκινήσει. Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, δηλαδή έχουμε ουσιαστικά 6 μέρες μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν από ένα μήνα περίπου συζητήσαμε και στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Ένα μήνα μετά, 1,5 μήνα μετά, ποια είναι η εικόνα από τις αιτήσεις αντιρρήσεων από την πλευρά των αγροτών? Η εικόνα που έχουμε σήμερα εμείς και η δικιά μου δηλαδή προσωπικά εκτίμηση είναι ότι θα υπερβούμε στην Κρήτη τις 20.000. Ο νομός Χανίων μέχρι και την Παρασκευή ήταν στις 10.000. Ενστάσεις. Θα λέω τη λέξη ένσταση γιατί λέμε αντιρρήσεις, πρόδειλα και το ένα άλλο. Ένσταση. Για μένα είναι ένσταση. Η ενστάση ήταν 10.000 στο νομό Χανίων περίπου μέχρι και την Παρασκευή και 5.000 στο νομό Ηρακλείου. Γιατί βάζω το νομό Χανίων, γιατί είναι ο νομός Χανίων μαζί με το Ρεθύμνου και Λασιθίου είναι οι τρεις νομοί που έχουν σοβαρά προβλήματα και ο δικός μας νομός δεν είναι ότι δεν έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλους ορεινούς όγκους για να έχουμε μεγάλα προβλήματα όσο αφορά τους χάρτες. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε στη μοίρα του Ρεθύμνου και του Χανίου, αλλά και του Λασιθίου, πάλι 5.000 είναι πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι με αυτά τα νούμερα, εάν δεν διορθωθούν οι δασικοί χάρτες, αν τα υπόβαθρα δεν διορθωθούν και το Εθνικό Κτηματολόγιο πάρει τη γενναία απόφαση να συμβουλεύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στον υπάρχον νόμο, ειδικά στους δασωμένους αγρούς, που αυτή τη στιγμή
πραγματικά βλέπουμε σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγούς που καλλιεργούν εκτάσεις. Mm-hmm. Είτε είναι λιόφυτα, είτε αμπέλια, είτε στυρά, είτε χωράφια σε καλή γεωργική κατάσταση, να αρχίσουν να απολογούνται και στη δικαιοσύνη. Το με δικογραφίες ότι καλλιεργούν τα χωράφια επειδή σαν αναρτήθηκε ο Χάρης το 21. Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε 20.000 ενστάσεις είναι μια πρώτη κίνηση επίλυσης ενός προβλήματος, γιατί έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Είστε από τους ανθρώπους που κατάφερε και να μεταφέρει πράγματα που ήταν άγνωστες πτυχές που δεν είχαν κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος οι πολίτες. Αυτοί σε 20.000 ενστάσεις, εφόσον προχωρήσουν, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, επιλύουν το θέμα των δασικών χαρτών στην Κρήτη ή θα το δούμε ξανά μπροστά μας? Θα το δούμε ξανά μπροστά μας. Δεν το επιλύουν. Δυστυχώς. Φανταστείτε ότι οι επιτροπές δεν έχουν ακόμα συσταθεί. Δυστυχώς τα δασαρχεία μας. Εκεί είναι τώρα λίγο το τραγικό. Αναρτούμε ένα δασικό χάρτη. Αναρτούμε το δασικό χάρτη χωρίς να έχουμε επανδρώσει τις δασικές υπηρεσίες της χώρας. Mm-hmm. Πρώτα επανδρώνουμε για να αντιμετωπίσουμε. Γιατί την ώρα που βγήκε ο δασικός χάρτης, κάποιοι τον είδανε πριν τον αναρτήσουν για να το δει ο λαός, οι ιδιοκτήτες. Αυτοί που τον είδανε δεν είδανε ότι είναι μία πράσινη. Και λέω τη λέξη πράσινη γιατί αν μπούμε στο υπόβαθρο του χτιματολογίου τώρα και γκουγκλάρουμε τους δασικούς χάρτες, ότι είναι δασικό είναι πράσινο χρώμα. Δεν είδαν ότι η Κρήτη στο 80% ήταν πράσινη. Δεν είδαμε την υπόλοιπη Ελλάδα ότι ήταν πράσινη. Επομένως, ξέρουμε τι θα έρθει. Mm-hmm. Εφόσον ξέρουμε τι θα έρθει, ποιος είναι ο σχεδιασμός, το Plan B αντιμετώπισης του, δεν υπήρχε. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο δεύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για να δοθεί μια νέα παράταση? Γιατί από τη δική μου δημοσιογραφική εμπειρία ψάχνοντας το θέμα, έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι και η τελευταία παράταση. Είναι η τελευταία παράταση γιατί το αυτοί μας το τραβάνε οι Βρυξέλλες και το παζάρι που κάναμε με τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες. Μια μνημονιακή δέσμευση μια ουσιαστικά. Μια μνημονιακή δέσμευση ήταν. Εγώ θεωρώ όμως ότι υπάρχει λύση μετά την τελευταία παράταση. Mm-hmm. Εκεί να υπάρξουν κάποιες τροπολογίες και κάποιες υπουργικές αποφάσεις που θα δίνουν το παράθυρο στον πολίτη που έχει το πρόβλημα να το επιλύσει από άλλη οδό. Αυτό θέλω να πω. Εσείς πιστεύετε, κύριε Χιλετζάκη, ότι ο κόσμος της Κρήτης έχει αντιληφθεί στο απόλυτο μέγεθος το τι ακριβώς συμβαίνει με τους δασικούς χάρτες? Δηλαδή το γεγονός ότι μετά από κάποια χρόνια παιδιά που θα έχουν κληροδοτήσει μια περιουσία από την οικογένειά τους ενδεχομένως να μην μπορούν να τη μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά. Εγώ ο ίδιος που ασχολούμαι με τα κοινά και είμαι μέσα στα πράγματα δεν γνώριζα ότι ένας καλλιεργήσιμος αγρός, δεν το περίμενα ποτέ μου, mm-hmm. της οικογένειας της δικιάς μου, ένας καλλιεργήσιμος αγρός που ήταν χρόνια λιόφυτο, μετά είχε κάποιες κατολιστήσεις, μετά το όργωσε ο Μακαρίτης, ο πεθερός μου και τώρα είναι χωράφι, τώρα και 7-8 χρόνια είναι χωράφι, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό στο χάρτη θα φαινόταν δασικό. Φανταστείτε όλους τους άλλους πολίτες, γι' αυτό και εγώ σήμερα μέσα από το δελτίο ειδήσεων το δικό σας, κάνω μία έκκληση να μπουνε, να γκουγκλάρουνε, όλοι έχουν τεχνολογία πλέον είτε από το κινητό είτε έτσι από τον υπολογιστή, να γκουγκλάρουνε και να ζουμάρουνε λίγο πάνω στα χωράφια τους, γιατί έχουμε ακόμα αυτές τις λίγες μέρες μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, έστω να γίνει μία ηλεκτρονική αίτηση που είναι πολύ απλή πλέον με τους κωδικούς του TaxiNet μπαίνει και χωρίς και να έχει ούτε ένα παραστατικό δεν χρειάζεται να το καταθέσει επίσημα, να γίνει αίτηση να έχουμε ένα αριθμό πρωτοκόλλου να στέκει εκεί και από εκεί και πέρα και με τη δικιά μας πίεση και με την πίεση όλων των φορέων γιατί ασχολήθηκε και πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού η τοπική αυτοδιοίκηση, mm-hmm. να δούμε πώς θα επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χιλετζάκη. Επειδή έχουμε ένα εθνικό κτηματολόγιο που πήρε επίσης μία παράταση, αν δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα των δασικών χαρτών, πώς μπορεί να κάνει ένας πολίτης εθνικό κτηματολόγιο? Μα αυτά είναι τα τραγικά. Είναι ότι έχουμε πάρα πολλά χαρτογραφικά υπόβαθρα στη χώρα μας που αυτό λέγεται αγροτικές επιδοτήσεις, λέγεται εθνικό κτηματολόγιο, λέγονται δασικοί χάρτες, λέγεται χρήματα δεύτερου πυλώνα, mm-hmm. που είναι επενδυτικά κτλ. Όλα αυτά τα υπόβαθρα δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Αν εμένα το ελαιοκομικό μητρό το έπαιρνε, δεν θα μου έβγαζε δασωμένο αγρό το χωράφι μου επειδή μία αεροφωτογραφία του 1945 ή και μετά του 1945 μια δορυφορική
φωτογραφία δείχνει χόρτα μέσα στο λιόφυτο και λέει «Α, αυτό είναι». Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο.